Ξεκινώ 11 μεγάλα αρδευτικά έργα. Κόστους άνω των 350 εκατομμυρίων ευρώ. Πιο εμβληματικό είναι το ΣΔΙΤ στο φράγμα του Μιναγιώτικου και το δίκτυο 35.000 στρεμμάτων στην Πύλο με ωφελούμενους 3.500 αγρότες. Το φράγμα Ασοπού στην Κορινθία θα δίνει νερό σε 50.000 στρέμματα, ανακουφίζοντας άλλους 5.000 παραγωγούς. Στη Λακωνία το φράγμα της Κελαφίνας και τέλος τα δίκτυα της λίμνης Τάκα που θα αρδεύει 25.000 στρέμματα για 3.000 αγρότες στην Αρκαδία. Μιλάμε για την αναζωογόνηση σχεδόν 150.000 στρεμμάτων έφορης γης στην Πελοπόννησο. Θα βελτιώσουν τη ζωή 15.000 παραγωγών, αναβαθμίζοντας ταυτόχρονα την ποσότητα και την ποιότητα των τοπικών προϊόντων. Είναι υποδομές που έχουν χρονοδιάγραμμα κατασκευής και θα παραδίδονται σταδιακά μέχρι το 2025. Πολλές από αυτές χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης. Έχω κουραστεί να πηγαίνω σε όλη την επικράτεια και να βλέπω μισοτελειωμένα αρδευτικά έργα. Φράγματα τα οποία δεν ολοκληρώθηκαν λόγω αστοχιών, όπως το να σου πω, ή φράγματα τα οποία ολοκληρώθηκαν όπως τα φιλιατρά, είναι γεμάτα και δεν μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε γιατί πολύ απλά κανείς δεν προνόησε να φτιάξουμε τα αρδευτικά δίκτυα. Θέλουμε λοιπόν ολοκληρωμένα έργα και θέλουμε το χρήμα του Έλληνα αλλά και του Ευρωπαίου φορολογούμενου που χρηματοδότησε αυτά τα έργα να πιάνει πραγματικό τόπο. Και κυρίως οι αγρότες μας, οι αγρότες της Πελοποννήσου, να έχουν το νερό που χρειάζονται, προκειμένου να μπορεί ο πρωτογενής τομέας εδώ στην Πελοπόννησο να απογειωθεί.